Εντάξει, πάμε πολύ καλά. Κάνουμε πολλή δουλειά με το συνέδριο. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Είμαι με μία βαλίτσα στο χέρι. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Διψάει ο κόσμος να μιλήσει και επειδή έχουμε προβάλει το σχέδιο Ελλάδα, έρχονται όλοι οι παραγωγικοί φορείς, όλοι οι δήμαρχοι, διψάνε να πούνε προτάσεις, έχουν αγωνία για το πώς θα πάρει μπρος. Θα μας πει σήμερα. Τα θετικά της του να έχεις χρόνο. Αν και συναντιόμαστε κατόπιν εορτής. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, έχεις χρόνο και γυρνάς όλη την Ελλάδα, βλέπεις κόσμο, είναι αλλιώς. Όταν είσαι στην κυβέρνηση, έχεις καθόλου χρόνο για αυτά. Εντάξει, έχει και τα θετικά της η περίοδος αυτή για μας. Ανασυγκροτούμαστε, ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, τον βηματισμό μας, την επικοινωνία μας με τη βάση, το χρειαζόμασταν. Νομίζω πάντως ότι γενικά, ανεξάρτητα από την οπτική γωνία που να βλέπει κανείς τα πράγματα, και είναι προφανές ότι δεν είμαστε από την ίδια οπτική γωνία, το γεγονός ότι μας δίνεται ως χώρα εννοώ και ως πολιτικό σύστημα ένας χρόνος χωρίς αυτή την πίεση και μια ανάσα να μπορέσουμε να στοχαστούμε και να δούμε και λίγο το μέλλον της χώρας και τις διαφωνίες μας και τις συμφωνίες μας, είναι καλό. Καλά. Δεν ξέρω πόσο ανάσα θα πάρουμε, γιατί τη θηλιά στο λαιμό μας την έχεις βάλει. Οπότε εσύ τα πράγματα. Τα πράγματα είναι μαζί στο Καστελόρι. Μας έχεις βάλει σε δύο καινούργια μνημόνια. Θα πάρω και τον Γιώργο. Οπότε τώρα δεν έχεις περιθώριο να τα λες αυτά. Θα πάρω και τον Γιώργο μαζί να πάω στο Καστελόρι. Το μόνο σίγουρο. Θα σε πάω στη Σίμη για να δεις πώς πραγματικά χτυπάει η καρδιά της ακριτικής Ελλάδας. Αυτό που είναι βέβαιο, Αλέξη μου, είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες ψεύτικες ελπίδες. Ο ελληνικός λαός αυτό που ζητάει από όλους μας αυτή τη στιγμή είναι ειλικρίνεια. Θέλει να ξέρει που βρίσκεται, ποιες είναι οι προοπτικές του και τι πραγματικά μπορεί να γίνει για τον τόπο. Λοιπόν, δοκιμάστηκαν και τα μεγάλα λόγια και όλα αυτά και οι υποσχέσεις. Καταλάβανε όλοι που βρισκόμαστε. Από εδώ και πέρα δούμε τι γίνεται. Από εδώ και πέρα υπάρχει ένας δρόμος, ο δρόμος της εξόδου από την κρίση. Και όχι της επιστροφής πίσω. Εγώ ετοιμάζω σχέδιο γι' αυτό. Θα μου πεις και εσύ τι έχεις στο μυαλό σου. Εδώ με μεγάλη περιέργεια και με μεγάλη προσοχή. Άλλωστε, με έχετε καλέσει και στο συνέδριο, νομίζω. Βεβαίως. Άγιε μόνο.